Λοιπόν, το περιστατικό το παρουσιάζω εγώ. Το παρουσιάζει ο Αναστάσιος Αναστασιάδης, ουρολόγος από Θεσσαλονίκη και επιστημονικός συνεργάτης στην ΑΛΦΑ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική του Αριστοτελείου. Πρόκειται για ένα περιστατικό που αφορά σε γυναίκα και ένα τμήμα του ιστορικού της αφορά λίγο αυτά που συζητήσαμε χθες και που είναι ένα σύμπτωμα για το οποίο συχνά έρχονται οι γυναίκες, από ό,τι είπατε σε εσάς, για να τις εξετάσετε. Κυρίου Αναστασιάδη, παρακαλώ. Φταίει ότι είναι μάλλον και το όνομά μου μέσα πάλι. Το μικρόφωνο. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηχρήστο και την Οργανωτική Επιτροπή για την ευκαιρία που μου δίνει να παρουσιάσω αυτό το περιστατικό, στο οποίο ειλικρινά δεν ξέρω από κάποιο σημείο και μετά πώς να προχωρήσω και οι απόψεις που θα ακουστούν θα βοηθήσουν. Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων. Λοιπόν, πρόκειται για μία γυναίκα 40 χρονών, ανώτατης μόρφωσης, φυσιολογικής, δεν είναι παντρεμένη, έχει όμως σχέση και το πρόβλημά της ήταν ότι έκανε μία οξία επίσχεση ούρων περίπου 2 μήνες πριν μου έρθει στο γιατρείο. Αυτά λαμβάνουν χώρα το χειμώνα, Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2013. Από το ιστορικό της ανέφερε υποτροπία ουρολοιμώξης σε παιδική και εφηβική ηλικία, χωρίς πολλά όμως στοιχεία, αν ήταν εμπείρετες, τι έκανε, και ανέφερε κάποιες διαστολές της ουρήθρας, οι οποίες ελάττωναν τα μεσοδιαστήματα των ουρολοιμώξεων. Ήταν λίγο ομιχλώδες το ιστορικό που μπόρεσα να εκμεύσω. Κατά τα λοιπά, το ιατρικό ιστορικό ήταν αρνητικό, δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Η αρχική προσέγγιση στο ιατρείο, κλινική εξέταση, εξετάσεις ούρων και αίματος, δεν έδειξαν κάτι, δεν είχε κάποια ουρολοίμωξη όταν την είδα εγώ. Στον υπέρηχο που την έκανα στο ιατρείο, μία ήπια διάταση αμφωτερόπλευρη μπορούσε να φανεί και ξεκινάμε τώρα με τις εξετάσεις. Θα με συγχωρήσετε, δεν έχω εικόνες από την ροή των ούρων, έχω μόνο τα αποτελέσματα. Στο ουροφλόου είχε χαμηλή ροή ούρων, περί τα 6 ml και σε επαναληπτικές ροές η υπολοιπόμενη όγκη ήταν από περίπου 250 μέχρι 350-400 κυβικά εκατοστά. Στον περαιτέρω έλεγχο, στην μελέτη πίεσης ροής, στον οροδυναμικό έλεγχο, είχε μία εικόνα αποφρακτική ούρησης με πίεση εξωστήρα περίπου στα 65 εκατοστά. Υπολοιπόμενο περίπου 250 κυβικά εκατοστά, απουσία υπερδραστηριότητας του εξωστήρα. Προχώρησα και σκιστεοσκόπηση. Η εικόνα, συγχωρήστε με και πάλι, δεν είναι πολύ καλή. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε στον εξωστήρα. Αυτή είναι η εικόνα του αφιένα. Δίνει την εντύπωση κύστης προσπαθίας, στενώματος στον αφιένα. Προχώρησα σε αξονική τομογραφία κοιλιάς, δεν μου άρεσε η οξία επίσχυση σε γυναίκα, καθόλου φυσιολογική. Η οποία αξονική τομογραφία εμφάνισε δυσχυδή ράχη και λίπωμα νοτιαίου μυελού. Εικόνα κύσης προσπαθίας και αυτά που είδαμε στην ουρηθροκυστεοσκόπηση. Από εδώ και πέρα, θα πάμε σε νευροχειρουργό να μας χειρουργήσει. Έχει σημασία γιατί το λέω αυτό. Θα σκεφτούμε την αφιενοτομή. Τι άλλο θα κάνουμε, πώς θα προχωρήσουμε διαφορετικά. Αυτό είναι το περιστατικό που ήθελα να σας παρουσιάσω. Προχωράμε λοιπόν στο ίδιο μοτίβο όπως και με το προηγούμενο περιστατικό. Θα θέλαμε λίγο την γνώμη σας καταρχήν, αν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες, πέρα από αυτές τις εξετάσεις που ήδη είδατε, από ιστορικό, από κλινική εξέταση, από εργαστηριακό έλεγχο για αυτή τη γυναίκα, για να αποφασίσετε πώς θα προχωρήσετε. Κύριε Αντωνίου. Νευρολογική εκτίμηση ασθενούς είχαμε.
Η γυναίκα πήγε σε νευρολόγο. Ο νευρολόγος με τον οποίο μίλησε τηλεφωνικά, δεν έχω τα πορίσματα, δεν έδειξε κάτι. Συνέστησε όμως μία μαγνητική τομογραφία της σπονδυλικής στήλης, θωρακικής και οσφυγικής μοίρας. Έγινε η αξονική, έγινε και η μαγνητική, η οποία επιβεβαίωσε ακριβώς τα ίδια συμπτώματα, έδειξε καλά το λίπωμα στον νοτιαίο μυελό. Αλλά αισθητικά ευρήματα δεν είχε. Ορίστε. Αλλά αισθητικά ευρήματα. Όχι, όχι, τίποτα απολύτως. Δεν προχώρησε σε προκλητά δυναμικά ή τέτοιου είδους έλεγχο, αλλά δεν είχε κανένα άλλο σύμπτωμα νευρολογικό. Δηλαδή αρνητική ήταν η νευρολογική εξέταση. Αναστάση, το λίπωμα να υποθέσω ήταν στην υπούργητα κάτω ή ήταν σε ποιο ύψος ήταν το λίπωμα. Στο. Ήταν για το. Ναι, εκεί. Αυτό θα ρωτήσω, αν προκαλούσε πιεστικά φαινόμενα το λίπωμα, δηλαδή βρίσκουμε ένα λίπωμα νοτίου μυελού, προκαλεί πιεστικά φαινόμενα για να δικαιολογήσει την μη καλή λειτουργία της οροδοχοκύστησης, γιατί σε αυτή την περίπτωση σίγουρα πρέπει να εμπλακεί κάποιος νευροχειρουργός. Το πρόβλημα δεν είναι η κύστη, το πρόβλημα είναι το λίπωμα που προκαλεί την απόφραξη. Λοιπόν, η γυναίκα, η ασθενής που ήρθε, δεν είχε κανενός είδους συμπτωματολογία αισθητική, κινητική, αυτό που την απασχολούσε ήταν υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις. Άρα, κλινικά δεν προκαλούσε κάτι το λίπωμα. Παρ' όλα αυτά, όμως, εκτιμήθηκε από νευροχειρουργό. Λίγο το ιστορικό των ουρολοιμώξεων. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια και ομιχλώδες. Εγώ δεν το. Δηλαδή, ήταν πάνω από 2-3 περιστατικά το χρόνο, υποθέτουμε. Ακριβώς. Έτσι. Στα οποία υποχωρούσαν με μια κλασική αντιβίωση. Απλές αντιβιώσεις. Διάφορα μικρόβια απομονώνονταν κατά καιρούς. Αλλά υποχωρούσε με την αντιβίωση. Ναι, και είχε ελεύθερα από οποιαδήποτε σύμπτωμα. Ακριβώς. Ούτε κάποιο πόνο, ούτε τίποτα να μέμενε. Ήταν μια χαρά η γυναίκα. Ναι. Απλώς κάθε λίγους μήνες και δεν χρειάζεται να παίρνει μετά χημειοπροφύλαξη από τις ουρολοιμώξεις και τα λοιπά, διότι έκανε πολλές υποτροπές. Κάποιες φορές έπαινε. Ήταν πρόβλημα το οποίο την ταλαιπωρούσε από παιδική παύλα εφηβική ηλικία. Είναι 40 χρονών τώρα που συζητάμε. Πέρασε. Αλλά η ούρηση πάντα ελεύθερη, δεν είχε κανένα πρόβλημα να φέρει. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Ωστόσο, όμως, είπε ο Αναστάσης ότι αντιμετωπίστηκε αρκετά συχνά με διαστολές ουρύθρας. Κάποιες φορές διαστολές ουρύθρας. Αυτό αξίζει σχολιασμό, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, και επειδή χθες νομίζω ότι σηκώθηκαν περισσότερα χέρια από οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, ότι οι περισσότεροι από εμάς βλέπουμε γυναίκες με ουρολοιμώξεις, είναι από τα πιο συχνά περιστατικά που αντιμετωπίζουμε είτε στο νοσοκομείο είτε ιδιωτικά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς τα αντιμετωπίζετε εσείς. Δηλαδή, πώς προχωράτε σε μια γυναίκα που κάνει υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, πώς προχωράτε διαγνωστικά και πώς προχωράτε θεραπευτικά. Δες πάνω σε αυτό εδώ. Η γυναίκα που έκανε υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις είχε ελεγχθεί στο παρελθόν, έστω με ένα υπερηχογράφημα. Δηλαδή, πάει σε κάποιον. Τίποτα οι περισσότεροι τίποτα πιστεύω ότι ένα υπόλοιμα κάνουν. Απολύτως. Άρα η υποτροπιάζουσες λοιπόν, κάνατε ήταν στα πλαίσια υπολοιμωτοσούρων. Άρα το πρόβλημα υπήρχε από πριν. Θεωρητικά τώρα μιλάμε, εντάξει. Πιθανολογώ ότι δεν είχε ελεγχθεί. Γι' αυτό λέω ότι το ιστορικό του τι είχε γίνει μέχρι τον χειμώνα πέρσι. Δεν θυμόταν λίγο δηλαδή ότι κάποιο ουρολόγο να την είχε βάλει κάτω στο κρεβάτι, να βάλει μια κεφαλή πάνω. Δεν θυμόταν τίποτα από αυτά τα πράγματα. Τίποτα. Η ασθενή είναι. Υπερήχου. Έβαλα εκτός από την ηλικία ότι είναι και ανωτά της μόρφωσης. Δηλαδή είναι άτομο το οποίο έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, πανεπιστημιακή μόρφωση. Μπορείς δηλαδή να επικοινωνείς, θα θυμόταν αν είχε κάνει κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις ή όχι στο παρελθόν. Μήπως όμως θα έπαιζε ρόλο να πούμε ότι ήταν συνάδελφος, θα είχε διαφορετική αντιμετώπιση. Είναι συνάδελφος, ναι. Θα θεωρούσατε κάποια πράγματα ίσως λίγο πιο δεδομένα, επειδή είναι συνάδελφος και θα την ψάχνετε ίσως λίγο λιγότερο και θα την καθησυχάζετε πιο εύκολα από ότι κάποια άλλη ασθενή. Διότι τώρα κάνει διαλείποντες, έτσι. Καλά κατάλαβα. Είχε, όταν μετά το πρώτο επεισόδιο επίσκεψης, είχε μόνιμο καθετήρα για τους 2 μήνες περίπου και κάπου άκουσε κάτι ότι. Και ξεκίνησε η διαλείπωση. Σαφέστατα και είναι σε διαλείποντες. Σαφέστατα. Συγγνώμη, αυτό το μετέφρασα εγώ κατά λάθος. Είδα το IC και δεν το μετέφρασα intermittent catheterization, ενώ μάλλον εννοούσε την dueling catheter. Ναι. Μικό μου λάθος. Και να ολοκληρώσω λίγο. Εσείς συνδέσατε στο μυαλό σας, γιατί καταρχήν δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα
οι διαστολές για να το βγάλουμε λίγο απ' έξω αυτό, να τελειώνουμε λίγο με αυτό. Και μάλιστα σε μια γυναίκα η οποία είναι με υποτροπιά ουρολοιμόξης, μικροτραυματισμοί της ουρήθρας, είναι ό,τι χειρότερο συνδυασμός στο μυαλό μου. Δεν ξέρω εσείς πώς το προσλάβατε αυτό σαν επιλογή. Ναι, σας ακούω. Έχω την εντύπωση ότι μπερδεύουμε ένα περιστατικό το οποίο δεν χρειαζόταν να μπερδευτεί τόσο πολύ. Δηλαδή, έχουμε μια γυναίκα με επίσχεση. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει υψηλές πιέσεις στην κύστη, πριν γίνει ο ουροδυναμικός έλεγχος. Η μαγνητική της πιέλου και της σπονδυλικής στήλης είναι στην τάση στάνταρ διερεύνηση. Έχουμε κάποιο έβριμα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα, θα ζητήσουμε την ευρωχειρουργική εκτίμηση. Η στάνταρ οδηγία που θα δώσουμε είναι αυτοκαθετηριασμοί. Χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο? Μια γυναίκα 39-40 χρόνων να την πεις για την υπόλοιπη ζωή σου αυτοκαθετηριασμούς, δεν νομίζω να είναι η... Ναι, γιατί έχουμε και ένα αντικειμενικό έβριμα μιας υπερτροφίας ή τέλος πάντων ενός κλειστού αυχένα της κύστης με μια αποφρακτική εικόνα στην ουροδυναμική. Άρα αυτό έλκει τέλος πάντων το μυαλό μας προς κάποια άλλη πιθανή αντιμετώπιση. Ναι, συγγνώμη, το θέμα είναι κατά πόσο η αντιμετώπιση αυτή θα είναι δική μας ουρολογική ή η αντιμετώπιση θα είναι νευροχειρουργική. Και με βάση αυτό που είπε ο πρόεδρος ο κ. Μητσογιάννης, την θέση του λιπώματος, αυτό θα σας έλυνε τα χέρια ή όχι? Μισό λεπτάκι. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι κάναμε μια επεμβατική διερεύνηση. Η ουροδυναμική, τι περισσότερες πληροφορίες μας έδωσε? Τι άλλαξε σε πρώτη φάση την αντιμετώπιση? Και πάλι στον νευροχειρουργό δεν θα πάμε? Η ουροδυναμική μας έδειξε μια... Άρα λοιπόν εσείς θεωρείτε βασικά ότι είναι αποτέλεσμα του λιπώματος. Και ξαναρωτάω, η θέση του λιπώματος η οποία είναι στην υπουρίδα. Τι συμπτώματα θα περιμένετε να σας δώσει και τι ευρήματα λοιπόν από αυτόν τον ουροδυναμικό που αμφισβητείτε? Ναι, είχε και μια ένδειξη για μια λιπομενιγκοκύλη, αν κατάλαβα ταυτόχρονα στην αξονική. Είναι λιπομενιγκοκύλη, ναι. Ναι. Ξέρουμε τη φυσική ιστορία των λιπομενιγκοκυλών? Όχι, είναι κάτι πολύ σπάνιο αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Λοιπόν, τα δεδομένα για τη χειρουργική αντιμετώπιση των οτιαίων λιπομάτων. Η φυσική ιστορία, λέει, είναι άγνωστη. Πόνος, ορθοπαιδική δυσμορφία ή και προοδευτική νευρολογική επιδείνηση αναπτυχθούν σε άτομα με μη αντιμετωπισμένες λιπομενιγκοκύλες. Ωστόσο, το επίπεδο δεδομένων είναι χαμηλό. Είναι όμως δεδομένο ότι υπάρχει λογαριθμική συσχέτιση, από ό,τι λέει, μεταξύ νευρολογικής επιδείνωσης και προόδου ηλικίας. Η απώλεια του νευρολογικού ελέγχου είναι απίθανο να αποκατασταθεί στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Πάμε παρακάτω. Λιπώματα νοτιαίου μυελού και λειτουργία ουροδόχου κύστης. Αν και ο πόνος που αναμένεται τέλος πάντων από αυτές τις αναπτυσσόμενες λιπομενιγκοκύλες ή λιπώματα νοτιαίου μυελού αντιμετωπίζεται με το χειρουργείο, η λειτουργία της ουροδόχου κύστης, εφόσον επηρεαστεί, δύσκολα επανέρχεται. Οι πιθανότητες πλήρους αποκατάστασης είναι μόλις 20% για την ουροδόχο κύστη. Η προχειρητική κατάσταση της κύστης είναι ο κύριος προδιαθεσικός παράγοντας της αποκατάστασης κυστικής λειτουργίας μακροπρόθεσμα και η κρατούσα άποψη στην παιδοχειρουργική, επειδή αυτά προφανώς υπάρχουν από την παιδική ηλικία, αλλά διαλάθουν της προσοχής, όπως στην περίπτωση της κυρίας, ευνοεί τη χειρουργική αντιμετώπιση πριν την νευρολογική επιδείνωση. Υπάρχει και ένας αντίλογος. Μόλις το 53% των ασθενών που χειρουργήθηκαν για λιπομενιγκοκύλη ήταν ασυμπτωματικοί στην πενταετία. Το 6% αυτών που υποβλήθηκε σε επανεχείρηση βελτίωση είχαν ο 1 στους 3, σταθεροποίηση στο 44% και συνεχόμενη επιδείνωση ο 1 στους 5. Χαμηλότερα ποσοστά, ωστόσο, καθυστερημένης επιδείνωσης σε πρόσφατες σειρές ασθενών. Είναι λοιπόν ο αντίλογος αυτός ότι η πρώιμη παρέμβαση ποτού ή βλάβη είναι συμπτωματική, δεν επηρεάζει τη φυσική ιστορία της νόσου και στηρίζει μια συντηρητική αντιμετώπιση των οτιαίων λιπομάτων. Έτσι, για να σας μπερδέψουμε λίγο παραπάνω. Και τώρα, ξαναεπαναλαμβάνω την ερώτηση. Η θέση του λιπώματος σας επηρεάζει καθόλου ή όχι? Δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποια είναι η θέση του λιπώματος. Η θέση του λιπώματος είναι στην υπουρίδα, στον μυλικό κόνο. Τι συμπτώματα, ίσως αν υπήρχε νευρο-ουρολογική λοιπόν επίδραση αυτού του λιπώματος, θα περιμένατε από αυτή την ασθενή? Να πω κάτι. Από την παρουσίαση δεν προκύπτει ότι έχει τελικά νευρογενικίστη. Έγινε και ιστεοσκόπηση, φάνηκε ότι υπάρχει έντονη δοκίδωση, φάνηκε ότι υπάρχει πρόβλημα στον κυστικό αυχένα. Άρα έχουμε ατράνταχτα δεδομένα για ότι υπάρχει αποφρακτικό πρόβλημα και όχι τελικά νευρολογικό.
νευρολογικό συνειδητόχο κύστη. Θα μπορούσε να είναι τα ίδιο. Αν η βλάβη αυτή, λοιπόν, γι' αυτό ξαναρωτάω, αν το λίπομα αυτό ήταν υπεριερό, πάνω από την ιερή μοίρα, πάνω από το ιερό κέντρο του νοτιέου μυελού, λοιπόν τη ούρηση, θα είχαμε πολύ πιθανό παρόμοια εικόνα. Γι' αυτό ρωτάω και ξαναρωτάω. Επειδή όμως είναι στο μυελικό κόνο, θα περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Κατά πάσα πιθανότητα, στη μεγάλη πλειοψηφία, τι θα περιμέναμε, κύριε Δερμετζόγλου? Θα περιμέναμε υποσυσταλτικότητα, υπαισθησία, ίσως και χάλαση σχετική του σφιχτήρα. Ναι, απόλυτο δεν είναι, αλλά όχι, λέμε ότι στην πλειοψηφία, ναι. Έχουμε μια φυσιολογικότητα το εξουστήρωμος αυτή τη στιγμή, έτσι πως το βλέπουμε. Το οποίο βέβαια πάλι είναι περίεργο με την εικόνα που είδαμε στην γυστεροσκόπηση, με τη δοκίδωση και την απόφραξη, έτσι, Αναστάση. Ναι, οπότε... ναι. Θέλουμε κάποιες άλλες πληροφορίες. Να κάνουμε τώρα ένα quick poll σε πρώτη φάση, πόσοι θα στέλναν στα νευροχειρουργό και πόσοι θα κάναν την αυχενοτομή, αυχενεκτομή. Να ρωτήσουμε πώς θα έκαναν BNI. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Πάσχο? Ναι. Πόσοι θα έκαναν... Σπάχο, κύριε Πάσχο. Πώς θα έκαναν BNI, όσοι θα έκαναν BNI πατούνε ναι, στο quick poll. Δεν έχει ίντερνετ. Ενώ δείχνει δεν έχει ίντερνετ για κάποιο λόγο. Με χαίρε διαχειρός. Λοιπόν, πόσοι λοιπόν θα κάνανε, θα ασχολούνταν με τον αυχένα της κύστης της κυρίας αυτής χειρουργικά. Αυχενοτομία, αυχενεκτομία, ό,τι θα θέλατε. Δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, 8, 9, 10 το πολύ. Οι υπόλοιποι θα τις στέλνετε στον νευροχειρουργό. Πώς είδε την έστειλα στον νευροχειρουργό για να βγάλει το λίπομα αυτό? Για εκτίμηση. Νομίζω υπάρχει μια ισοψηφία, έλεγα, 50-50 κάπου είμαστε. Ναι. Εγώ ήθελα να κάνω να το θέσω κάπως διαφορετικά. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η νοσολογική οντότητα, η υπερτροφία του άφηνα της κύστης υπάρχει στις γυναίκες? Γιατί έτσι πως το θέσαμε είναι ότι ή το ένα ή το άλλο. Το λίπομα προφανώς δεν επηρεάζει την ελληνική εικόνα, αλλά η υπερτροφία του αυχένα στις γυναίκες, δεν ξέρω, το βάζω σαν ζήτημα προς ερώτηση. Θα μπορούσε επομένως να είναι κάποιο λειτουργικό έβριμα αυτό, δηλαδή τη συνέργεια του κυστικού αυχένα. Θέλω να πω ότι πολλές φορές βλέπουμε γυναίκες οι οποίες έρχονται με στέρωμα ουρίτας, τις υποβάλλουμε σε... Ο κύριος Φίστας. Υπάρχει περίπτωση για DSD εδώ πέρα, δεν είδα, δεν θυμάμαι τις εικόνες. Να τελειώσω, να μια στιγμή, αν επιτρέπετε. Εγώ δεν το ξέρω. Όχι, λέω το εξής. Πολλές φορές βλέπουμε γυναίκες οι οποίες έρχονται. Έχουμε κάποια περιστατικά και στο σωμανόβλιο που έρχονται με αποπρακτική εντοσαγωγικών ουρίση. Τους κάνουν διαστολές, τους βάζουν και στο σεπτικό, ξανακάνουν διαστολές, έρχονται από δύο μήνες πάλι και ούτω καθεξής. Δεν έχω καταλάβει ότι αυτές οι γυναίκες έχουν υπερτροφία του αυχένα της κύστης. Θα ήθελα να μου πείτε και την εμπειρία σας, αν μου επιτρέπετε. Ναι, και ήταν συγκεκριμένη, κάναμε και κυστογραφία. Να γυρίσουμε και στην ερώτηση του κυρίου Φίστα επίσης, αν έχει τη συνέργεια του εξωστήρα. Αυτό πώς θα το διαπιστώναμε? Δεν πρόσεξα. Η EMG δεν πρόσεξε στον βιοδυναμικό έλεγχο, θυμάμαι. Αναστάση. Δεν παρατηρήθηκε τη συνέργεια του εξωστήρα. Έχει γίνει και κυστογραφία κατά την ούρηση. Δεν έχω τις εικόνες όπου δεν παρατηρείται δυσυνέργεια. Θα το περιμέναμε, ίσως λόγω και της εικόνας του λιπόμενους, αλλά δεν παρατηρήθηκε κάτι τέτοιο. Εάν ήταν νευρολογική, οι πιθανότητες να συνυπάρχει δυσυνέργεια του κυστικού αυχένα με δυσυνέργεια του εξωστήρα είναι πολύ ψηλές, είναι πάνω από 80%. Αν ήταν νευρολογική αιτιολογία σε αυτό. Ναι, ο συνάδελφος. Μπορούσαμε να δοκιμάσουμε αλφα blockers, να δούμε την τυπούσα ανταπόκριση και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από αυτό. Πιστεύω ότι θα ήταν ένα επιπλέον στοιχείο. Να ρωτήσουμε, έχουμε χρόνο για άλλα δύο quick poll ή όχι? Ένα. Πόσοι λοιπόν θα δίνανε αλφα αποκλειστή σαν συντηρητική θεραπεία στη γυναίκα αυτή? Αρκετός κόσμος, επομένως. Λίγο στο μικρόφωνο, μιλάει.
Νομίζω ότι έτσι όπως έχει τεθεί το περιστατικό, η γυναίκα αυτή είναι μια γυναίκα που ζητάει λύση άμεση τώρα. Είναι σε διαλείποντες ή πρακτικά σε επίσχεση ούρων, άρα πρέπει να δώσουμε κάτι πιο δραστικό. Δεν έχω απάντηση να δώσω. Πραγματικά δεν έχω εντυπωσιαστεί λίγο το περιστατικό, αλλά το ερώτημα ουσιαστικά μπαίνει σε χειρουργική όποιοι την πιστεύουν, είτε του αφιένα είτε του λιπόματος. Αλλά η γυναίκα θέλει κάποια άμεση αντιμετώπιση. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι τα φάρμακα όταν μια γυναίκα ζει με διαλείποντες. Ή το τρίτο, ναι, κυρία μου, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, ζήστε με διαλείποντες. Αν αυτό μπορούμε να το πούμε, αλλά είναι το έχουμε τεκμηριώσει. Αυτά είναι τα τρία. Χειρουργείο στον αφιένα, χειρουργία στο ενωτιό μυελό ή αυτή είναι η λύση. Ωστόσο, οι περισσότεροι όμως επέλεξαν με πολύ περισσότερη άνεση την τρίτη οδό της συντηρητικής αντιμετώπισης. Δηλαδή, 10 μόλις σήκωσαν χέρι στην αφιενοτομή, 10 μόλις σήκωσαν χέρι στην νευροχειρουργική αντιμετώπιση και 20 σήκωσαν χέρι στους αλφα-αποκλειστές. Η γυναίκα όμως θέλει κάτι πιο δραστικό, αυτό λέω. Δηλαδή, ναι, αλλά μιλάμε για ένα δεκαπεθήμερο. Άρα δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να της προσφέρουμε κάποια λύση. Αυτό είναι βασικά το αποτέλεσμα. Okay, ότι δεν ξέρουμε προς τα πού θα πρέπει να πάμε. Θέλει μόνιμη λύση. Φορούσε 2 μήνες καθετήρα. Δηλαδή, εγώ έχω μπροστά μου μια γυναίκα που αν δεν της δώσω μια λύση, θα πάει κατευθείαν κάπου αλλού. Δηλαδή, αυτή την αίσθηση έχω και από τον συνάδελφο. Ποια λύση λοιπόν θα τη δίνατε? Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι ο νευροχειρουργός. Εγώ ψήφισα τον νευροχειρουργό προηγουμένως. Αλλά δεν μπορώ να το τεκμηριώσω χωρίς να είμαι ειδικός. Με την αφιενοτομή, τι θα περιμένατε στη γυναίκα αυτή? Να μειωθεί το. Να μειωθεί. Σε βάθος χρόνου. Νομίζω το πρώτο είναι να την απαλλάξει από τους διαλείποντες έστω και για λίγο. Μερικά ακόμα δεδομένα. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση της Neurogenic Committee από την International Consultation on Incontinence, όπου βλέπετε ότι σε ασθενείς με σημαντικό υπολοιπόμενο παίζει η αφιενοτομή, transurethral sphincter incision και εναλλακτικά μπότοξ στον αφιένα της ροδόχου κίστης. Εδώ βλέπετε εντός παρένθεσης τους αλφα αποκλειστές. Λοιπόν, BNI και επίσχεση ούρων, αν ήταν πρόκειτο και νευρολογικούς ασθενείς, λίγα δεδομένα υπάρχουν. Αυτό που σας είπα πριν, ότι όλοι οι ασθενείς έπασχαν και από τη συνέργεια του εξουσφινκτήρα. Γίνεται συνήθως με βαθιές τομές την 5η και 7η ώρα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε όλοι στον τρόπο της αφιενοτομής, αν είναι αυτός ο τρόπος που κάνει την αφιενοτομή. Σημαντική μείωση των πιέσεων σε αυτούς που είχαν υψηλές πιέσεις, σημαντική μείωση του PVR, ευγενής διάνοιξη και του εξουσφινκτήρα κατά την ούρηση και λύση βελτίωσης αυτόνομης της αντανακλαστικότητας των 88% των πασχόντων. Λοιπόν, επίσης χρησιμοποιείται. Πώς έχουν κάνει εδώ μέσα? Πώς? Γενικά το επίπεδο δεδομένων είναι χαμηλό, ωστόσο και συστήνω ότι χρειάζεται περισσότερες θεραπείες. Περισσότερες σε μελέτες, συγγνώμη. Εδώ BNI σε γυναίκες με ποτοπαθή απόφρεξη στο κυστικό αφιένα. Γενικά το επίπεδο δεδομένων είναι επίσης πολύ χαμηλό, 3 με 4. Μικρές σειρές ασθενών, μέχρι το 2006 ήταν σε επίπεδο 7 ως 11 ασθενών. Πιο πρόσφατα προέκυψαν σειρές με λίγο μεγαλύτερες μέχρι 30 ασθενείς. Με υψηλή αναφερόμενη αποτελεσματικότητα, 86-91% 20% βελτίωση, αποτελέσματα μέχρι τριετή παρακολούθηση, απουσία σοβαρών επιθύμητων ενεργειών. Η πιο αναμενόμενη ίσως είναι η υπεακράτεια προσπαθίας σε ποσοστά γύρω στα 10%, αν υπολογίζω σωστά εδώ. Και πάλι οι τομές αυτές, εναλλακτικά BNI στην αφιενεκτομή για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή μονήρη στομή για μείωση του κινδύνου ακράτειας προσπαθίας συστήνεται. Και τα δεδομένα για τους αλφα-αποκλειστές. Οι αλφα-αποκλειστές είναι αποτελεσματικοί, καλά ανεκτοί, μακροπρόθεσμοι ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση ή περιαιρές βλάβες του νοτιαίου μελιού και νευρογενή δυσλειτουργία της ούρησης. Και εναλλακτικά η αναλυτική τοξίνη τύπου Α, το μπότοξ, είναι πιθανώς ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος μόνο σε νευρολογικούς όμως ασθενείς έχει δοκιμαστεί μέχρι τώρα και σε κάποιους πολύ μικρές σειρές πάλι σε ασθενείς με μη νευρογενή απόφραξη του αφιένα. Νομίζω ότι αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια. Δεν ξέρω αν θέλετε να προχωρήσουμε και να πούμε τι έγινε, αν έχουμε χρόνο ή όχι. Ναι, να δούμε τι έγινε. Να το πει ο Αναστάσης αυτό. Λοιπόν, η συνάδελφος ζήτησε τη γνώμη νευροχειρουργών, χειρουργήθηκε από νευροχειρουργό, έγινε προσπάθεια αφαίρεσης του λιπόματος. Το χειρουργείο δεν πήγε και πολύ καλά.
δεν πήγε μάλλον καθόλου καλά. Νοσηλεύτηκε περίπου ένα μήνα στο νοσοκομείο. Επιπλοκές, δεύτερες επιπλοκές, ξαναχειρουργήθηκε. Αυτή τη στιγμή έχει περίπου 1,5 μήνα που έχει πάρει εξιτήριο και σιγά σιγά αποκαθίσταται η κινητικότητά της. Δεν είχε κανένα πρόβλημα κινητικό πριν να την δούμε εμείς το χειμώνα. Και τώρα είμαστε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, δηλαδή όταν θα επανέλθει η κινητικότητά της στα πρώτου χειρουργείου επίπεδα, τι θα κάνουμε. Παραμένει σε επίσκεψη, δηλαδή. Διαλείποντες, ναι. Για τον 1,5 μήνα περίπου του χειρουργείου είχε μόνιμο καθετήρα και ξανά διαλείποντες. Είναι νωρίς για να ξέρουμε αν έδρασε αυτό το χειρουργείο από πλευράς επίσκεψης ή όχι. Τι λέτε. Ποιοι λένε ότι είναι νωρίς. Όσοι λένε ότι έπρεπε ήδη να ουρεί αυτή η γυναίκα πλέον. Okay. Δίκιο έχετε, είναι σχετικά νωρίς. Μπορεί να είναι ακόμα σε φάση νοτίου σοκ. Μπορεί να έχει και πιεστικά, είχε αιμάτωμα η γυναίκα, δεν είχε ρητικά. Γιατί αυτή είναι η επιπλοκή η κύρια που συμβαίνει εκεί. Αν είχε αιμάτωμα και έχει πιεστικά, μπορεί και ποτέ να μην δούμε όφελος από αυτό το χειρουργείο. Ή μπορεί και να της χαρίσαμε οριστική επίσκεψη πλέον με κάποιες μικρές μικροδιατομές νεύρων κτλ. Έτσι. Μήπως είναι εύκολο κάποιος συνάδελφος που έχει εμπειρία σε BNI, σε γυναίκα, ποιος να σηκώσει χέρι, ποιος έχουν κάνει και όσοι έχουν κάνει, αν έχουν να μας πούνε κάτι, αν έχει δουλέψει. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και το BNI σε γυναίκα, τουλάχιστον για μένα που δεν έχω καμιά ιδιαίτερη εμπειρία, δεν το έχω κάνει ποτέ μου, δεν το έχω δει ποτέ μου. Αν κάποιος από εσάς τους πιο ειδικούς το έχει κάνει συστηματικά, έστω και λίγο, να μας πει μια εμπειρία για 2 λεπτά. BNI σε γυναίκα. Καλά, νομίζω ότι όλοι οι παλιότεροι έχουμε κάνει πάρα πολλές. Δηλαδή, εγώ έκανα ειδικότητα και γινόταν τουλάχιστον μία την εβδομάδα στα χρόνια μου. Ήταν το πρώτο διουρηθρικό που μας άφηναν να κάνουμε οι μεγάλοι. Έτσι, δηλαδή, η εμπειρία είτε σε άνδρες είτε σε γυναίκες με την αυγενετομή και μάλιστα τότε, σε αντίθεση με την τεχνική, για να πω τι γινόταν σωριδών, ήταν ότι πάντοτε σε νέους ανθρώπους έλεγαν, κοίταξε, δεν θα σου κάνω μία ροή 24, θα σου κάνω μία ροή 17 και δεν θα πάω βαθιά, θα κάνω μία μικρή τομή, να απελευθερώσω, να μην ταλαιπωρώ την κίστη, αυτά ήταν εκεί πέρα, αλλά σου εξασφαλίζω ότι θα έχεις παλίνδρομη για τους άνδρες. Ή στις γυναίκες είπανε, ας την ξαναβάλω, δεν είναι τίποτα, κάνουμε τη μία μεριά για να μην έχει από προσπάθεια, αυτό φοβόμασταν πάντοτε, την από προσπάθεια που είχαν, γιατί αυτές οι γυναίκες είχαν και κάποια ηλικία, είχαν μία προδιάθεση. Θα κάνουμε μία. Οπότε πάντοτε κάναμε μονόπλευρη. Πολλές φορές ερχόταν μετά για αφετελόπλευρη και αυξανόταν τα περιστατικά, αλλά ήταν μία μαζική επέμβαση. Δηλαδή ήταν τα πρώτα διουρηθρικά που έχω κάνει στη ζωή μου, ήταν αυγενοτομές. Άμα είσαι μεγάλο. Και έθεσα και ένα προβληματισμό προηγουμένως, και οπότε δεν είναι αυτά που με κατηγορήσουν. Πάντως, ουρούν εξαιρετικά. Σαφέστατα το Q-Max αυξάνεται. Έτσι. Δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό. Άρα, να ρωτήσω λίγο, καταλήγουμε κάπου, τι θα την πω από εβδομάδα την... Πρέπει να δεις τη λύση. Πρώτα να περπατήσει. Ωραία, αυτό είναι, εξασφαλίζει κανένα μήνα ακόμα, 2 μήνες. Μετά... Ποιο θα είναι το βάρος, εκτός ότι θα υποβληθεί σε ένα χειρουργείο, αλλά είναι μικρό. Να κάνουμε φιενετομή. Να ρωτήσουμε πλέον μετά από αυτό, αν αλλάζει κάτι στην απόφασή σας, αν θα προχωρούσετε σε αφιενετομή έναντι πλέον, ξέρω, νευροχειρουργικής ήταν. Τώρα θα προχωρούσατε πιο εύκολα πλέον σε παρέμβαση στη γυναίκα αυτή ή θα προχωρούσατε σε κάτι συντηρητικό όπως αλφα αποκλειστές. Να βάλουμε αυτό το δίλημα. Συγγνώμη, τώρα, οι αλφα αποκλειστές, που το συζητάμε, είναι λίγο αστείο να το συζητάτε. Είναι μια γυναίκα η οποία είχε καθετήρα. Βάλτε τη στον αλφα μπλόκερ 2-3 μήνες που είχε και όταν θα βγάλετε θα ξέρετε και το αποτέλεσμα στην τελειότερη του μορφή. Δηλαδή, δεν συζητάμε. Προφανώς για 15 μέρες έγινε, ταλαιπωρείτε τόσο καιρό για να μην δούμε έναν αλφα μπλόκερ. Προφανώς θα τελειώσουμε με τον αλφα μπλόκερ πρώτα να δούμε αν έχει αποτελεσματικότητα ή όχι. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι η γυναίκα ζητάει οριστική λύση, είπαμε. Τώρα με 2 εβδομάδες τραβιέται με χειρουργία, με αναπηρίες τώρα. Πες τις, ορίστε, τι βρήκες στην οριστική. Σίγουρα. Νομίζω ότι τώρα θέλουμε καινούργια αξιολόγηση όταν θα συνέλθει, νέα ουροδυναμική. Την οποία θα την προτείνω, για παράδειγμα, στο εξάμηνο από το νευροχειρουργικό χειρουργείο. Ποιο θεωρείτε ένα ικανό χρονικό διάστημα για να πω καινούργια εκτίμηση. Και αργότερα ακόμα. Και αργότερα.
Εντυπωσιακά άμεση λύση δόθηκε τελικά στο περιστατικό αυτό. Αν θέλετε τη γνώμη μου, να σου πω, αν θέλετε τη γνώμη μου, νομίζω ότι αυτή η γυναίκα θα συνεχίσει με διαλείποντες. Και όσο πιο γρήγορα το πιστέψουμε εμείς, τόσο πιο γρήγορα θα της το δώσουμε να το καταλάβει κι αυτή. Αν εξ αρχής έκανε BNI, θα ήταν λάθος, ουρολογικός. Όχι. Αυτό της είχε προταθεί βέβαια ζυγισμένο, έτσι, όχι σαν ξεκάθαρη λύση, αλλά προς τα εκεί ήταν η κατεύθυνση. Και από τη στιγμή που είναι και γυναίκα και δεν θα έχει παλίνδρομη εξπερμάτιση, ακόμα πιο εύκολα μπορούμε να του προχωρήσουμε το εξ αρχής. Διάγνωση τελικά. Το ερώτημα είναι αν έκανε BNI μετά το λίπωμα, τι θα κάναμε, ότι δεν το βλέπαμε ή θα τη στέλαμε πάλι στον νευροχειρουργό. Αν. Έκανε BNI και ουρούσε. Α. Το λίπωμα. Τίποτα. Τη στέλνουμε ό,τι θέλει να κάνει από εκεί πέρα. Έχει λυθεί το πρόβλημά τη. Και το βάρος της απόφασης για το τι θα κάνει μπορεί να μην είχε χειρουργηθεί, άμα είχε λυθεί τη ούρηση. Φοβάμαι ότι θα ξαναρχόταν πάλι με την ιστορία. Μισό λεπτό. Αν μου επιτρέπετε, το λίπωμα. Επειδή μας έχει μείνει μόνο μισή ώρα για το τέλος της συνεδρίας, να προχωρήσουμε στα επόμενα 4 περιστατικά. Περιμένουν.